Για τους κρυούς, λοιπόν, είπαμε ότι είναι μια εβδομάδα που για σας υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα, γιατί είστε ένα από τα τέσσερα παρορμητικά ζώδια που επηρεάζεστε και από την έκλειψη που θα έχουμε την Παρασκευή, 10 του μηνός, αλλά και από την όψη Κρόνου Πλούτωνα. Ανοιχτά μέτωπα για άλλους στην καριέρα, για άλλους είναι στο σπίτι. Είναι μια εβδομάδα που παίζει με την ψυχολογία σας, με τις ευαισθησίες σας. Μπορεί να σας κάνει και λίγο πιο ευαίσθητους. Μερικές φορές μπορεί πιο εύκολα να συγκινήσετε μέσα στις ημέρες αυτές με πράγματα που μπορεί να γίνονται. Μπορεί να ξεθάβει πράγματα επίσης που αφορούν την οικογένεια, μπορεί να αφορούν την αίσθηση της ασφάλειας που νιώθετε ή την αίσθηση γενικά που έχετε στον οικογενειακό σας χώρο με τους ανθρώπους που είστε μαζί. Σημερινή μέρα δεν είναι τόσο επιβαρυντική για σας. Θα έλεγα ότι είναι μία από τις καλές μέρες αυτής της εβδομάδας για να συζητήσετε, για να βγάλετε από μέσα σας ίσως όλα αυτά τα οποία μπορεί να σκέφτεστε, μπορεί να σας βασανίζουν, μπορεί να σας ενοχλούν. Μία μέρα τέλος πάντων που ευνοούνται οι συζητήσεις και το να ανοιχτείτε λίγο προς τα έξω. Σε μια εβδομάδα που είναι απαιτητική, ψηφίζω τη σημερινή και την αυριανή μέρα για τους κρυούς, σαν τις πιο σχετικά ουδέτερες και πιο χαλαρές ημέρες αυτής της εβδομάδας.